Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Πηγατσιώτη, καλημέρα. Καταρίνα. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Έλενα. Καλημέρα κύριε Πηγατσιώτη. Ένα θέμα το οποίο ουσιαστικά έχει να κάνει με πάρα πολύ κόσμο που ζει στα χωριά και που είχε μάθει όλα αυτά τα χρόνια να έχει την προσωπική επαφή, τον άνθρωπο, το ανταποκριτή στο ΟΓΑ ήταν ο άνθρωπος και ο συνδετικός κρίκος του ασφαλιστικού οργανισμού με τους κατοίκους των χωριών μας. Ακριβώς έτσι. Και το δυστύχημα είναι ότι για άλλη μια φορά είμαστε θεατές σε ένα έργο που αφορά μόνο εμάς, είναι για εμάς, αλλά αποφασίζονται κάποια πράγματα από άλλους. Χωρίς καν να ρωτηθούμε. Είμαστε εξοργισμένοι, δυσανασχετούμε για αυτή την απόφαση. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα, να το πούμε σήμερα. Ορίστε. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα που έχουμε ακόμα ανταποκριτές. Ναι. Με απόφαση του διοικητή του ΙΕΦΚΑ, του κύριου Παναγιώτη Δουφεξή. Σωστά. Σήμερα λοιπόν πάβει η άσκηση των αρμοδιοτήτων των ανταποκριτών του ΟΓΑ για θέματα ασφάλισης, συνταξιοδότησης και παροχών των προσώπων του άρθρου 40, όπως ονομάζεται. Και η εν λόγω παύση οφείλεται στην έναρξη λειτουργίας της τοπικής διεύθυνσης ΙΕΦΚΑ Καστοριάς, Μέδρα την Καστοριά, όπου πρέπει να απευθύνονται στο εξής οι ασφαλισμένοι. Στην οδό Καπετάν Κώτα 2. Ναι, στο ΙΚΑ. Στο ΙΚΑ, ακριβώς. Ακριβώς έτσι είναι. Την απόφαση αυτή προσωπικά, για την απόφαση αυτή ενημερώθηκα από σπόντα την Παρασκευή. Ναι. Από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο με τον οποίο συζητούσαμε, αρμόδιο αντιδήμαρχο εννοώ για των κοινοτήτων, ναι. Με τον οποίο συζητούσαμε άλλα θέματα που αφορούσαν τις κοινότητές μας και προέκυψε και αυτό το ζήτημα. Δηλαδή το μάθαμε τελευταία στιγμή. Σήμερα λοιπόν είναι η τελευταία ημέρα. Ναι. Αύριο, ναι. Κάθε Τρίτη συνήθως, ερχόταν ο ανταποκριτής του ΟΓΑ στην έδρα του πρώην Δήμου Βιτσίου, δηλαδή στο Τυχιό, και εξυπηρετούσε τις ανάγκες των πολιτών όσον αφορά. Κάθε χωριό ξεχωριστά. Ωραία. Όλα τα χωριά δηλαδή, Πολυκεράσου, Βυσσινιάς, Σιδηροχώρη, Τυχιό, Μεταμόρφωση, Φωτεινή, εξυπηρετούνται από την πρώην έδρα του Δήμου Βιτσίου το Τυχιό. Αύριο λοιπόν, επίσημη ενημέρωση εμείς δεν έχουμε, αύριο οι άνθρωποι αυτοί θα πάνε στο κοινοτικό κατάστημα και θα βρουν μία πόρτα κλειστή, γιατί ο ανταποκριτής του ΟΓΑ απλώς θα εκτελέσει τις οδηγίες, τις εντολές που έχει δεχτεί από την απόφαση αυτή. Τώρα θα μου πει κάποιος, μα εδώ πάμε πιο μπροστά ο κόσμος, ηλεκτρονική εποχή, θα κάθεται κάποιος στο σπίτι του, στο κομπιούτερ και δεν θα βγαίνει καν έξω, δεν χρειάζεται καν έξω για να εξυπηρεθεί. Αυτό είναι η μία άποψη. Από την άλλη θα σου πει όλες, μα οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν την εξοικείωση που πρέπει ούτε με τα κομπιούτερ, ούτε έχουν ίσως και τα μέσα να έρχονται κάθε μέρα στην Καστοριά για να μπορούν να πηγαίνουν ακόμη και προσωπικά στο γραφείο να κάνουν τη δουλειά τους. Τι θα ζήσουμε λοιπόν, Καταρίνα? Καταλαβαίνουμε τις ανάγκες της εποχής, πρέπει να εξυγχρονιστούμε, να προχωρήσουμε μπροστά. Είναι πάρα πολύ σημαντική η εξοικείωση των πολιτών με τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας, να εξυπηρετόμαστε, να διεκπεραιώνουμε τις υποθέσεις μας χωρίς καν τη φυσική μας παρουσία σε οποιοδήποτε γραφείο. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Αλλά δεν μπορεί όλες αυτές οι αποφάσεις να είναι οριζόντιες αποφάσεις. Χωρίς να συνυπολογίζονται οι συνέπειες που θα υπομισθούν οι συνάνθρωποι μας, όπως πολύ σωστά είπες Χρήστο, οι οποίοι αδυνατούν να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις και λόγω ηλικίας, αλλά και λόγω μόρφωσης. Δηλαδή, τι θα κάνουμε με αυτούς τους ανθρώπους? Θα τους βγάλουμε εκτός συστήματος επειδή δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις? Ο παππούς, η γιαγιά από το Τυχιό, από την Μεταμόρφωση, από το Σιδηροχώρι, από τη Βυσσινιά που είναι ακόμα πιο ψηλά και από άλλα χωριά, έτσι. Εγώ απλώς αυτή τη στιγμή εκπροσωπώ άτυπα την δική μου περιοχή. Τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων, ναι. Τα ίδια προβλήματα έχουν και άλλα χωριά, άλλοι πρώην δήμοι σε άλλες περιοχές του ευρύτερου Δήμου Καστοριάς. Τι θα κάνουμε αυτούς τους ανθρώπους, θα τους αποκλείσουμε από την κοινωνία της πληροφορίας, από την εξυπηρέτηση? Μιλάμε και για εδώ, είναι θέματα συνταξιοδοτικά, είναι θέματα δηλαδή που αφορούν την ευαισθητότητα του πολίτη. Νομίζω ότι θα έπρεπε να έχουμε ένα κράτος ευέλικτο. Είδαμε, όπως πολύ καλά ανέφερες και την προηγούμενη εβδομάδα με τα έντονα καιρικά φαινόμενα που είδαμε στην Αθήνα, είδαμε ένα ολόκληρο κράτος να παραλύει επειδή δεν λειτουργούσαν οι υπηρεσίες της Αθήνας. Ένα ασυλοκεντρικό κράτος. Και εμείς θέλουμε να κάνουμε τώρα εδώ μια μικρογραφία
αυτού του συστήματος, να την εφαρμόσουμε στους δήμους, στις περιφέρειες δηλαδή, όπου κέντρο θα είναι ναι η πόλη της Καστοριάς και όλοι θα πρέπει να συσσωρευόμαστε εδώ. Πότε, σε μία εποχή όπου οι κάτοικοι των απομακρυσμένων περιοχών, των κοινοτικών διαμερισμάτων, όπου καταρχήν δεν υπάρχουν μέσα μαζικής μεταφοράς τακτικά δρομολόγια, δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Ναι. Σε μία εποχή όπου οι αυξήσεις των τιμών των καυσίμων αυξάνονται κατακόρυφα. Σε μία εποχή όπου το ζητούμενο είναι η αποσυμφόρηση των δημοσίων υπηρεσιών λόγω της πανδημίας και όχι η συμφόρηση αυτών. Σε μία εποχή όπου για να κλείσει ραντεβού σε μία δημόσια υπηρεσία και όλοι το βιώνουμε καθημερινά, ασχέτως που δεν αντιδρούμε γιατί έχουμε μια ελπίδα ότι κάποτε αυτό το πράγμα θα τελειώσει, σε μία εποχή όπου για να κλείσει ραντεβού σε μία δημόσια λοιπόν υπηρεσία θα πρέπει να περιμένεις 2 και 3 ημέρες. Και ποιοι άνθρωποι. Εντάξει, καταλαβαίνω για τους νεότερους, είναι εύκολο, πατάς ένα κουμπί στον υπολογιστή σου, λύνεις τις υποθέσεις σου. Οι άνθρωποι αυτοί που είναι μιας άλλης εποχής. Δεν θα έπρεπε να δοθεί ένα μεταβατικό στάδιο προσαρμογής αυτών των ανθρώπων, που δεν πιστεύω ποτέ ότι θα μπορέσουν να αποκτήσουν αυτού του είδους τη μόρφωση σε εισαγωγικά έτσι. Ή θα πρέπει να είναι εξαρτώμενοι από κάποιον που ξέρει, από κανένα εγγόνι, από κανένα φίλο. Θέλουμε να γίνουμε Ευρώπη, αλλά χωρίς να έχουμε τις υποδομές της Ευρώπης. Χωρίς να έχουμε την παιδεία της Ευρώπης, την εκπαίδευση της Ευρώπης. Δηλαδή ξαφνικά αποφασίζουμε, λαμβάνουμε κάποιες αποφάσεις, δέρωτονται καν οι άνθρωποι οι οποίοι θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Και επειδή μας ρωτάνε εδώ, μισό λεπτό έχει η Κατερίνα, εάν θα έχει η ΕΦΚΑ στο Άργος, ας πούμε, ή στο Νεστόριο, θα μπορούσα να συμπληρώσω εγώ, νομίζω ότι μόνο η Καστοριά. Νομίζω μόνο Καστοριά θα υπάρχει γραφείο η ΕΦΚΑ. Δεν θα υπάρξει σε άλλον Δήμο, ας πούμε. Δυστυχώς, νομίζω ότι όλοι πρέπει να έρχονται εδώ. Να το δω, αλλά νομίζω ότι μόνο Καστοριά θα είναι. Δεν ξέρω, αν ισχύει αυτό είναι ακόμα χειρότερα. Σκεφτείτε τώρα δηλαδή τους κατοίκους, αν κατάλαβα καλά αυτό που είπες Χρήστο, τους κατοίκους από τον Εστόριο, ας πούμε, να πρέπει να έρθουν εδώ πέρα και είναι Καστοριά να εξυπηρετηθούν. Νομίζω ότι είναι ένα. Πάντως σίγουρα το Άργος, ξέρω ότι θα έρθει Καστοριά. Τώρα αν για τον Εστόριο υπάρχει κάτι διαφορετικό, δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι μάλλον ένα θα είναι. Μα και αυτό. Είναι δυνατόν ο κάτοικος ενός χωριού του Άργους, οριστικού του Δήμου Άργους, να πρέπει να έρθει στην Καστοριά να κλείσει ένα ραντεβού για να έρθει να εξυπηρετηθεί? Είναι ακριβώς το ίδιο σενάριο που βιώσαμε πριν από τους τελευταίους μήνες του 2021 με τους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ. Όπου αντί να έρχονται οι ανταποκριτές του ΕΛΓΑ όπως οφείλουν και σύμφωνα με την νομοθεσία και με τον κανονισμό του ΕΛΓΑ, να έρχονται να εξυπηρετούν τους αγρότες στην έδρα τους, στις έδρες δηλαδή των πρώην δήμων, όπως είναι το Τυχείο, πηγαίνουν οι αγρότες στον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ. Εμείς σαν Τυχείο, η ευρύτερη περιοχή σαν δήμος, πρώην δήμος Βιτσίου, εξυπηρετούμαστε από ανταποκριτή του ΕΛΓΑ στο Μανιάκι. Και θα έπρεπε να έρχεται δηλαδή στο Τυχείο, και αντί αυτού γίνεται το αντίθετο. Πηγαίνουν οι αγρότες στον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ, ο οποίος ταυτόχρονα εκτελεί και καθήκοντα της υπηρεσίας του Δήμου δηλαδή. Όμως θα όφιλε να έρθει εκτός υπηρεσίας Δήμου, να έρθει άλλες ώρες. Και αυτό το απλό πράγμα το αυτονόητο, με παρέμβαση Δημάρχου το λύσαμε τους τελευταίους μήνες του 2021. Και μία φορά φέραμε τον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ εκεί που θα έπρεπε να είναι, στο γραφείο του, στην έδρα των κοινοτήτων που εξυπηρετεί. Μάλιστα. Είναι τρομερά πράγματα αυτά που σου. Και πότε, επιμένω, θέλω να μείνω και στο γεγονός ότι είμαστε μια περιοχή η οποία έχουμε ένα καλό οδικό δίκτυο, καλή προσέγγιση προς το κέντρο, όμως δεν έχουμε καθόλου μέσα μαζικής μεταφορά. Καθόλου, με την έννοια δεν εξυπηρετούν σωστά τους κατοίκους. Επιτρέπεται τώρα με τις αποφάσεις αυτή λόγου ψύχους. Τα παιδιά πηγαίνουν σχολείο. Μετακυλίεται το ωράριο το σχολικό λίγο αργότερα. Να εκτελούνται τα δρομολόγια με βάση τα σχολικά δρομολόγια. Εντάξει, τα παιδιά θα εξυπηρετηθούν, συμφωνώ με αυτό. Οι κάτοικοι που περιμένουν από τις 8 η ώρα που θέλουν να πάνε στις δουλειές τους, τα άλλα τα μεγαλύτερα παιδιά που θέλουν να πάνε στο φροντιστήριό τους. Ο συνταξιούχος που θέλει να πάει στον ΕΦΚΑ, για παράδειγμα, αύριο μεθαύριο, με τι θα κατέβει? Πώς θα γίνει? Ναι, είναι αλυσίδα μετά. Ποια είναι η αλυσίδα προβλημάτων? Είναι η τελευταία λοιπόν μέρα, είναι η ιστορική μέρα σήμερα, τελευταία μέρα που έχουμε ανταποκριτές ΟΓΑ. Γιατί από αύριο θα έχουμε ΕΦΚΑ στο ΙΚΑ. Θα δούμε λοιπόν, Κατερίνα, πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό το πράγμα, τι δυσλειτουργίες θα φέρει, τι κόσμο θα φέρει, τι προβλήματα θα φέρει, και να δούμε με την πρώτη εφαρμογή του
πραγματικά καλό είναι χρήσιμο. Άξιζε τον κόπο ή όχι. Να δούμε τις δυσλειτουργίες, τις οσφριζόμαστε. Τις βλέπουμε από τώρα πριν έρθουν ακόμη. Θα πρέπει να ξεσηκωθούμε, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε, να αντιδράσουμε επιτέλους. Δεν μπορεί αβίαστα ό,τι μας λένε και ό,τι αποφασίζουν για μας, εμείς να τα δεχόμαστε. Αυτά είναι οριζόντια μέτρα που δεν. Κάποιους ανθρώπους ίσως να τους εξυπηρετούν, κάποιους άλλους όμως όχι. Μάλιστα. Θα έπρεπε να σκεφτόμαστε το γενικό σύνολο. Αυτά που εκφράζω αυτή τη στιγμή είναι οι απόψεις και των υπόλοιπων προέδρων, των υπόλοιπων κοινοτήτων που προανέφερα. Έτσι. Μίλησα και με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Στέλιο Φουλιρά, ο οποίος συντάσσεται και αυτός με τις δικές μας απόψεις, είναι σύμφωνος. Δεν ξέρω τι ενέργειες θα κάνει σαν Δήμος, τι θα κάνουνε. Μίλησα επίσης και με το γραφείο του κυρίου Τζικαλάγια, ο οποίος απουσιάζει, είναι εκτός Καστοριάς, και μου υποσχέθηκαν ότι μέσα στην εβδομάδα αυτή θα έχουμε μια πιο στενή φυσική διαζώση, δηλαδή επικοινωνία, για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε τα αιτήματά μας, την αγανάκτησή μας, και μήπως μπορέσει ο βουλευτής δηλαδή να το προχωρήσει το θέμα λίγο παρακάτω. Λοιπόν, Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε σε αυτό. Πραγματικά είναι ιδιαίτερη ημέρα σήμερα για πάρα πολύ κόσμο των χωριών μας που δεν θα έχουν πια από αύριο, τελευταία μέρα σήμερα, τον ανταποκριτή του ΟΓΑ στο χωριό τους. Ευχαριστούμε, Κατερίνα. Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.